Αυλαία για το 17ο Φεστιβάλ Δοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά τα βραβεία, βραβείο κοινού Fischer 2015 απονέμεται για την ελληνική παραγωγή στην ταινία Παράδοξη Πατρίδα σε σκηνοθεσία του Νίκου Ασλανίδη. Για ξένη παραγωγή, βραβείο κοινού Peter Ουιντόνικ στην ταινία Βιρούγκα σε σκηνοθεσία του Ορλάντο Φων Άιντζελ. Βραβείο κοινού που αφορά σε ταινίε κάτω 45 λεπτών. Απονέμεται για την ελληνική παραγωγή στην ταινία Ολυμπία στη σκηνοθεσία του Σταύρου Ψηλάκη και στην ξένη παραγωγή στην ταινία στη σκηνοθεσία των Dress Coach και Dan Κόβερτ» και Αντρέα Ντρεεύ». Βραβεία Φιπρέσκη, φετινή κριτική επιτροπή τη Φιπρέσκη, που απαρτίζεται από του Μάση Μολέκη, Γιώνα Παύλοβα, Μο Άμπτη και Κρίσταν Κινιγκέρ και Τζία Γιωβάνη απονέμει τα βραβεία Φιπρέσκι για ελληνική παραγωγή στην ταινία Αρκαδία Χέρε, του φίλου Πουκουτσαυτή, και για ξένη παραγωγή στην ταινία Κάθε πρόσωπο έχει ονόμα στη σκηνοθεσία του Μάγκου Γκέρντεν. Το βραβείο Διεθνού Αμνηστία, η φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο τη Διεθνού Αμνηστία, που απονέμεται στην ταινία τη Ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Απαρτίζεται από τους Καταρίνα Καλογερά, Μαριάννα Λεονταρίδου, Ζωή Μαυρουδή, Γιώργο Ρούσο, Παναγιώτη Δενδραμή. Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Ασήμι στο νερό. Αυτοπορτρέτο της Συρίας» σε σκηνοθεσία Οσάμα Μοχάμεντ και Ουίαμ Σιμάν Μπερτιξάν. Το βραβείο ΒΒΕΦ απονεμήθηκε στην ταινία «Βιρούγκα» σε σκηνοθεσία του Ορλάντο Φον Άιντζελ από τη Μεγάλη Βρετανία. Το βραβείο Docs in Project δόθηκε στην ταινία «Ο πιο δρόμος» και βέβαια το σκεπτικό της Επιτροπής ήταν οι δοκιμασίες των κεντρικών χαρακτήρων δύο νεαρών ανδρών που μας συγκινούν και αποκαλύπτουν όπως τονίζεται το ταλέντο της σκηνοθέτηδας η οποία άγγιξε τις καρδιές μας. Βραβείο EDN, το καθιερωμένο βραβείο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN Δόθηκε στην uh, ταινία φέτος Caspar e. Chopin New Media Corporation και επιμελητή του DocLab, του IDFA, του Διεθνούς Δηλαδή Φεστιβάλ Δοκιμαντέρ του Άμστερνταμ.